Η χώρα του ποτέ-ποτέ, η κακία, χάνει τη μάχη από την αγάπη. Εκεί μία χάτια σκέψη αρκεί για να σε κάνει να πετάξεις ψηλά. Ένα χειροκρότημα χαρίζει τη ζωή. Γι' αυτό και είναι μαγική. Εμείς είδαμε την παράσταση και περάσαμε υπέροχα. Νιώσαμε ότι βρισκόμαστε στη σκηνή και πετούσαμε πλάι στον Peter Pan. Παιδιά, πρέπει να πάτε οπωσδήποτε στο θέατρο Νέο Ριάλτο στην Κυψέλη. Και μην ξεχάσετε μετά να αφήσετε ένα παράθυρο ανοιχτό. Ίσως να επισκεφτεί και εσάς ένα εξωτικό για να σας ταξιδέψει στη χώρα του ποτέ-ποτέ. Ξεχωριστή έκθεση βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Τα θέματά της είναι εντυπωσιακά και διαφορετικά από τα συνηθισμένα, μια που είναι σπάνια έντομα από όλο τον κόσμο, καθώς και γιγάντιες μηχανοκίνητες επικοινωνήσεις τους. Η έκθεση αυτή ονομάζει το Μελώριος Κόσμος των Εντόμων και έχει έρθει από το Λονδίνο και τη Βουδαπέστη. Όσοι θέλετε να γνωρίσετε αυτόν τον ιδιαίτερο κόσμο της φύσης, δεν έχετε παρά να την επισκεφτείτε. Με τα έντομα ποιες είναι οι σχέσεις σας? Μήπως όταν βλέπετε μια ακρίδια ή κατσαρίδα φοβάστε και αδειάζετε? Αν ναι, τότε εμείς σας προτείνουμε να επισκεφτείτε την έκθεση «Ο Πελώριος Κόσμος των Εντόμων» για να ξεπεράσετε πολλούς από τους φόβους σας. Στην έκθεση θα δείτε γιγάντια μηχανοκίνητα έντομα, καθώς και πραγματικά που έχουν βασανιστεί. Στην έκθεση θα δείτε μια κρίδα ύψους 3 μέτρων, όπως και 2.000 σπανία έντομα. Τα έντομα που συναντήσαμε στην έκθεση έχουν έρθει από τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και της Βουδαπέστης. Ξεναγώ στο χώρο είναι ένα κέρινο ομοίωμα ενός παππού, που δίνει συνέχεια πληροφορίες για αυτή την τόσο άγνωστη στους περισσότερους μορφή ζωής. Ίσως να μην ξέρετε ότι τα έντομα ήταν από τους πρώτους ζωντανούς οργανισμούς που εμφανίστηκαν στον πλανήτη μας. Στην έκθεση μας εντυπωσίασαν τα σκαθάρια, που ήταν κατασκευασμένα 40 φορές μεγαλύτερα από το φυσικό τους μέγεθος, καθώς η ακρίδα της ερήμου, που το άνοιγμα των φτερών της έφτανε τα 6,5 μέτρα, οι νύμφοι της ζούγκλας, οι κάμπιοι της πεταλούδας και ο κοχινέλης. Αυτό που κάνει τα εκθέματα τόσο ξεχωριστά δεν είναι μόνο το μέγεθός τους, αλλά το ότι είναι και μηχανοκίνητα, δηλαδή κάνουν ακριβώς τις κινήσεις των εντόμων. Στην έκθεση είδαμε επίσης μια συλλογή από 2.500 έντομα, τα οποία είναι υπό εξαφάνιση ή έχουν ήδη εξαφανιστεί. Πεταλούδες διαφόρων χρωμάτων και σχημάτων, σκαθάρια, καθώς και έντομα που μοιάζουν με κλαριά δέντρων ή φύλλων, είναι μερικά από αυτά που θα γνωρίσετε. Επίσης, μέσα από ειδικές οθόνες θα δείτε και το τσιμπούρι, το ψήλο και την ψήρα. Τα έντομα γίγαντες που βρίσκονται στην έκθεση μας βοηθάει στο να κατανοήσουμε τα αισθητήρια όργανά τους και τις λειτουργίες τους. Μέσα από το παιχνίδι μας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουμε κάποιες βασικές γνώσεις για τα έντομα. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν τρεις δραστηριότητες. Είμαι έντομο, συναρμολόγησε ένα έντομο και ο ήχος των εντόμων. Τι μπορούν να δουν οι επισκέπτες στην έκθεση που φιλοξενείτε? Μπορούν να δουν και να μάθουν πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή των εντόμων και για το πώς είναι αυτά τα πλάσματα. Μπορούν να τα δουν εδώ πέρα στην έκθεση. Λοιπόν, η έκθεση φιλοξενεί 4 μεγάλες παραστάσεις γιγάντιων εντόμων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, τα οποία είναι ρομποτικά και κινούνται. Επίσης υπάρχει μια συλλογή από βαλσαμωμένα έντομα από όλο τον κόσμο, από όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, από τα πιο γνωστά έως τα πιο σπάνια που υπάρχουν στη γη. Εμείς όμως συναντήσαμε στην έκθεση και τον κύριο Εμμανουήλ, καθηγητής της ζωολογίας και της εντομολογίας, που μας έδωσε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις μορφές ζωής. Πείτε μας λίγα λόγια για τα έντομα της Ελλάδος. Τα έντομα της Ελλάδος είναι πάρα πολλά. Υπολογίζονται να είναι περί τα 60.000 είδη. Μερικά από αυτά είναι σπάνια. Μερικά είναι πάρα πολύ κοινά.
Όλοι θα ξέρουμε τις πεταλούδες, θα ξέρουμε τα σκαθάρια, έτσι δεν είναι. Ξέρουμε κάποια αεροπλανάκια που είναι, ξέρετε, σε λίμνες, σε νερά. Πάντως, λέω ότι όλα τα παιδιά, μικρά ή και κάπως πιο μεγάλα, ακόμα και οι ενήλικοι, πρέπει να πάνε έξω στη φύση, να δούνε παντού ότι υπάρχουν έντομα. Έτσι, σε ρέματα, σε λιβάδια, σε δάση. Και η Ελλάδα προσφέρεται πάρα πολύ για αυτό το θέμα, διότι σας λέω και πάλι ότι έχει πάρα πολλά είδη εντόμων, πάρα πολύ περισσότερα από άλλες χώρες της Ευρώπης. Αν όλα αυτά σας εντυπωσίασαν και θέλετε να τα γνωρίσετε από κοντά, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε την έκθεση στον Άλυμο της Αττικής, στην πλατεία Γερουλάνου, που θα διαρκέσει 4 μήνες. Θα δείξουμε σε λίγο κάποια κινούμενα σχέδια που επινόησε η UNICEF για να μας μιλήσει για τα δικαιώματα του παιδιού. Με αυτόν τον ευχάριστο τρόπο η UNICEF προσπαθεί να μας ευαισθητοποιήσει μικρούς και μεγάλους ώστε να τη βοηθήσουμε στα έργα της. Ας τα δούμε μαζί. They are not from you, and though they are with you, they
naughty old thoughts. They have their own thoughts. Παιδικό δελτίο μαζί με το ΒΒΕ θέλουμε το επόμενο ρεπορτάζ να μας ευαισθητοποιήσει για την καταστροφή του θαλάσσιου κόσμου. Τρία, δύο, ένα. Όπως ξέρετε, η θάλασσα έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Εμείς όμως δεν τη σεβόμαστε καθόλου. Γι' αυτό ας βοηθήσουμε το ΒΒΕ να προστατεύσει και να σώσει τη θάλασσα. Αν ταξιδεύετε πίσω στον χρόνο, τι θα θέλατε να ήσασταν? Ένας εμπόρος από την Κρήτη, χίλια χρόνια πριν από τον Χριστό, που μεταφέρει με το πλοίο του Κιούπια γεμάτα λάδι και κρασί. Ο Οδυσσέας που γυρίζει από την Τρία. Ναύαρχος στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, να αγωνίζεστε γενναία εναντίον των Περσών. Πειρατής που κάνει έφοδο σε ένα εμπορικό ελληνικό πλοίο. Ρωμαίος Ευγενής που γυρίζει πίσω στη Ρώμη από την Αθήνα, μεταφέροντας ένα αρχαίο άγαλμα που του άρεσε και έναν Αθηναίο δούλο για να διδάξει στα παιδιά του ελληνικά. Ο Χριστόφορος Κολόμπος που ταξιδεύει για τον νέο κόσμο. Ή μήπως θα θέλατε να είστε καπετάνιος σε ένα σύγχρονο εμπορικό τάνκερ που μεταφέρει πολλά βαρέλια με πετρέλαιο? Ό,τι και να διαλέξατε, θα ενσταθήκατε κυρίαρχος της θάλασσας. Ζείτε συνεχώς τον κίνδυνο, αλλά η περιπέτεια σας αρέσει, όπως σας αρέσει και η μυρωδιά της αρμύρας και του ιωδίου. Σκεφτείτε τώρα ότι οι παραπάνω στάθηκαν άτυχοι και το πλοίο τους ναυάγησε. Τι θα έβρισκαν οι αρχαιολόγοι μετά από χρόνια? Κρητικά πιθάρια, αρχαία αγάλματα, άγκυρες, κασελάκια με θησαυρούς, νομίσματα. Ένα νεκροταφείο, γιατί το σύγχρονο πετρελοφόρο θα άφηνε πίσω του μία τεράστια κοιλίδα και μία νεκρή από ζωή θαλάσσια ζώνη. Το ΒΒΕΦ ξέρει ότι στη θάλασσα γράφτηκαν χρυσές σελίδες της ιστορίας μας. Θέλει να την προστατεύσουμε από επιδρομές σύγχρονων κουρσάρων. Το ΒΒΕΦ λέει όχι στη θαλάσσια ρύπανση. Γίνε σύμμαχος στην προσπάθεια. Άρα όμως για ένα σύντομο διάλειμμα. Εσείς μην φύγετε, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.